Μπορεί το πρωταπριλιάτικο αστείο του Ιόνιαν για την πεζοδρόμηση της Αλεξάνδρου Ρώμα να έκανε κάποιους κατοίκους να αναθαρρύσουν, έστω και για λίγη ώρα, ωστόσο δυστυχώς δεν ήταν παρά μια φάρσα. Μικρότερη ίσως από την εικόνα του ίδιου του πεζόδρομου που προσπαθεί να ξεγελάσει κατοίκους και επισκέπτες, γιατί η πραγματικότητα είναι δυστυχώς τελείως διαφορετική. Μήλων της έρηδος μεταξύ πεζών που τη διεκδικούν δικαιολογημένα από οχήματα και οδηγών που τη χρησιμοποιούν για γρήγορη πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο, η Αλεξάνδρου Ρώμα είναι ένας κατ' επίφαση πεζόδρομος πολύ πιο επιβαρημένος από τη διέλευση των αυτοκινήτων από όσο αν ήταν ένας κοινός δρόμος. Οι προσπάθειες πλήρους πεζοδρόμησής τους κοντάφτουν σε αντιδράσεις εμπόρων, προτάσεις πολεοδόμων και μηχανικών και παλινοδίες ή αδιαφορία τοπικών αρχών. Κάποιοι θέλουν τη Ρώμα πεζόδρομο εξ ολοκλήρου όλο το 24ωρο και όλο το χρόνο και παράλληλη κατασκευή μεγάλου χώρου στάθμευσης. Άλλοι ζητούν κανονική διέλευση αυτοκινήτων τα καλοκαιρινά πρωινά και ολόκληρο το χειμώνα και πεζοδρόμηση μόνο τα καλοκαιρινά απογεύματα, ενώ άλλοι ζητούν να γίνει ένας τυπικός εμπορικός δρόμος. Όνειρο θερινής νύχτας αποτελεί για τους Ζακυνθινούς τελικά η πεζοδρόμηση της Αλεξάνδρου Ρώμα στη Ζάκυνθο, αφού όπως βλέπετε η πραγματικότητα είναι κάπως έτσι. Οι αρχές μιλούν για δύσκολη απόφαση, αφού η πεζοδρόμηση της Ρώμα αφαιρεί, όπως υποστηρίζουν, δίωδο διαφυγής σε περίπτωση ισχυρού σεισμού. Μεγάλα ποσά έχουν εκπονηθεί σε επιστημονικές μελέτες, έντονες διαμάχες και καυγάδες έχουν ξεσπάσει και πολλά χρήματα έχουν δαπανηθεί για να διορθωθούν οι σπασμένες πλάκες που διαλύονται από το βάρος των οχημάτων. Όλα δείχνουν πως θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να ληφθεί μια ομόφωνη απόφαση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Ιόνιαν θα εξακολουθεί να προβάλλει πρωταπριλιάτικα αστεία με την πεζοδρόμηση της Ρώμα για πολλά χρόνια ακόμα.